Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Στην εκπομπή της περασμένης Δευτέρας, ο υπεύθυνος αυτής της εκπομπής, κύριος Νικόλαος Φεντρόπουλος, θεολόγος φιλόλογος, προανήγγειλε ότι σήμερα θα ομιλήσουμε πάνω σε ένα φλέγον εκκλησιαστικό θέμα, ή μάλλον φλέγον θέμα, αόριστα το έδωσε ο κύριος Φεντρόπουλος. Και θα ήθελα να απευθυνθώ στον κύριο Φεντρόπουλο και να τον ερωτήσω. Ποιο είναι αυτό το φλέγον θέμα, κύριε Φεντρόπουλε, που προαναγγείλατε ότι σήμερα θα συζητήσουμε? Είναι ένα θέμα που το χαρακτήρισα ως φλέγον, διότι συγκινεί τις καρδιές των ανθρώπων που πιστεύουν στο Θεό και στην Ορθοδοξία και έχουν το αίσθημα του δικαίου έντονο μέσα τους. Συγκεκριμένως είναι το ζήτημα του αφορισμού του υποφαινομένου. Κατά τα μέσα του Δεκεμβρίου του παρελθόντος έτους, η λεγόμενη Μίζων και Υπερτελής Σύνοδος, την οποία ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος συνεκάλεσε στο Φανάρι, αφόρησε τον υποφαινόμενο. Αυτό είναι ένα θέμα που δημιούργησε πολλή συγκίνηση στον θρησκευτικό και εκκλησιαστικό χώρο. Γι' αυτό το θέμα ήθελα να ομιλήσω σήμερα, να ομιλήσουμε, να το συζητήσουμε αυτό το θέμα, διότι πολλοί χριστιανοί έχουν ερωτήματα πάνω στο θέμα του αφορισμού μου. Πρωτού, κύριε Φεντρόπουλε, προχωρήσω σε ερωτήσεις γύρω από αυτό το θέμα, θα ήθελα και πάλι να υπενθυμίσουμε τα τηλέφωνα στους αγαπητούς τηλεθεατές. Δίνω τους αριθμούς τηλεφώνων. Το ένα είναι το 3617-285, επαναλαμβάνω 3617-285, και το άλλο 3637-810. 3637-810. Αν κάποιοι θέλουν να μας τηλεφωνήσουν για κάποιο θέμα, ευχαρίστως να τους απαντήσουμε. Αλλά και για μισή ώρα μετά τη λήξη εκπομπής, εδώ θα είμαστε στο σταθμό, μπορείτε να μας τηλεφωνήσετε για διάφορα θέματα. Κύριε Φεντρόπουλε, είπατε ότι σας η λεγόμενη Μίζων και Υπερτελής Σύνοδος σας αφόρησε. Μάλιστα. Τι σημαίνει αφορισμός? Είναι η πρώτη ερώτηση που λογικά έρχεται στον κάθε άνθρωπο, όχι μόνο χριστιανό, ας πούμε. Αφορισμός, ετυμολογικός. Μάλιστα. Σημαίνει αποχωρισμός, αποκοπή. Είναι αποχωρισμός από την Εκκλησία. Από το σώμα της Εκκλησίας. Αποκοπή από το σώμα της Εκκλησίας. Είναι το να πάβει ένα μέλος της Εκκλησίας να αποτελεί πλέον μέλος της Εκκλησίας. Να αποκόπτεται, να απορρίπτεται, να πάβει να θεωρείται χριστιανός, να απομακρύνεται από το χώρο της Εκκλησίας, από το χώρο της χάριτος και της σωτηρίας. Να είναι ως ο εθνικός και ο τελώνης που είπε ο Χριστός, όπως ο ειδωλολάτρης. Να πάβει πλέον να είναι μέλος της Εκκλησίας και να παραδίδεται στο σατανά. Και στην αιώνια κόλαση. Και στην αιώνια κόλαση. Δηλαδή ο αφορισμός έχει προεκτάσει στην αιωνιότητα. Φοβερές προεκτάσεις. Εδώ μεν πάβεις να είσαι μέλος της Εκκλησίας, απαγορεύεται να εκκλησιάζεσαι, να κοινωνείς, απαγορεύεται και άλλοι να έχουν κοινωνία μαζί σου, και μετά θάνατον δεν τη χάνεις βέβαια καμιάς εκκλησιαστικής ευλογίας, ούτε εκκλησιαστική ταφή σε αυτή τη ζωή, και μετά θάνατον πηγαίνει στην κόλαση. Αυτό θα πει. Μάλιστα. Αφορισμός δηλαδή είναι το φοβερότερο πράγμα από εκκλησιαστικής πλευράς, αλλά και γενικότερα το φοβερότερο πράγμα είναι ένας αφορισμός. Παράδοση στο σατανά και στην αιωνία κόλαση. Είναι η εσχάτη εκκλησιαστική ποινή. Είναι θανατική εκτέλεση με την πνευματική έννοια. Θα θέσω μια άλλη ερώτηση. Πνευματική εξόντωση. Εκείνος ο οποίος είναι το φρικτότερο επιτήμιο που μπορεί να επιβάλλει η Εκκλησία σε ένα μέλος της. Θα σας θέσω μια άλλη ερώτηση, η οποία βέβαια είναι λίγο, ας πούμε, σκληρή. Θα πω και κάτι ακόμη. Σε περίπτωση ας με ενδιαφέρει προσωπικό στο θέμα του αφορισμού, αφού εγώ είμαι αφορισμένος, θα παρουσιάσω τον αφορισμό με τον φρικτότερο τρόπο. Ένας που αφορίζεται, όπως ξέραμε από περιπτώσεις αφορισμένων προσώπων, ένας που αφορίζεται δικαίως, μπορεί και μετά θάνατον στο σώμα του να παρουσιάσει σημεία.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Να μην λιώνει το σώμα αυτό του. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Να γίνει μαύρος και τυμπανιαίος, απέσιος δηλαδή. Είναι, δεν είναι αυτά έτσι θεύματα, αποκύματα της φαντασίας. Είναι γεγονότα. Άνθρωποι οι οποίοι αφορίστηκαν δικαίως από την Εκκλησία ήλκησαν την κατάρα του Θεού και όταν απέθαναν δεν έλειωσαν. Μαύρισαν, έγιναν τυμπανιαίοι και τους ξέθαψαν, τους ξανάθαψαν, άραξαν έδαφος, δεν έλειωναν και χρειάστηκαν να διαβαστούν, να διαβαστεί η ειδική ευχή της Εκκλησίας για να λιώσουν. Και κύριε Σωτρόπουλε, προχωρώ σε άλλη ερώτηση. Σύμφωνα με την Αγία Γραφή αλλά και το κανονικό δίκαιο της Εκκλησίας, την εκκλησιαστική παράδοση, ας το πούμε, ναι. Πότε γίνεται ο αφορισμός? Ο αφορισμός, επειδή είναι τόσο φρικτό πράγμα, το φρικτότερο από όλα τα επιτήμια, γίνεται σε σπάνιες περιπτώσεις και κατόπιν πολλής εξετάσεως και βασάνων των πραγμάτων. Γίνεται σε περιπτώσεις αιρετικών και ασεβών, μεγάλων σκανδαλοποιών και αμετανοήτων ανθρώπων. Θα αναφέρω παραδείγματα από την Αγία Γραφή. Ο Απόστολος Παύλος στο πρώτο κεφάλαιο της προς Γαλάτες επιστολής λέγει ότι όποιος διαστρέφει το Ευαγγέλιο, διδάσκει διαφορετικά από ό,τι διδάσκει το Ευαγγέλιο, όποιος δηλαδή διδάσκει αιρετικά πράγματα, αυτός ανάθεμα έστω λέγει. Και το λέει δύο φορές. Ανάθεμα έστω, να είναι αναθεματισμένος, να είναι χωρισμένος από τον Χριστό, από την Εκκλησία του Χριστού, παραδομένος δηλαδή στο διάβολο και στην κόλαση. Δηλαδή οι αιρετικοί όλων των αιώνων, οι οποίοι βέβαια πέθαναν αμετανόητοι μέσα στην αίρεσή τους. Ναι, αυτοί είναι αναθεματισμένοι ή αφορισμένοι. Αλλά κατ' ουσίαν καταδικασμένοι, μόνοι τους έχουν θέσει τον εαυτό τους εκτός εκκλησιαστικής. Ναι, ασφαλώς. Από τη στιγμή που γίνεσαι αιρετικός, λοιπόν, αναθεματίζεσαι και αυτοαναθεματίζεσαι, θα λέγαμε, και αυτό αφορίζεσαι. Εξαγγέλει τον αφορισμό που ίδιος επέλεξες, ναι, κατ' ουσίαν, ας πούμε. Ήτης ημάς ευαγγελίζεται παρό παρελάβετε, ανάθεμα έστω. Μάλιστα. Καθώς προηρήκαμεν και άρτη πάλιν λέγω, ήτης ημάς ευαγγελίζεται παρό παρελάβετε, ανάθεμα έστω. Όποιος ασκηρείται διαφορετικά από αυτά που σας κηρύξαμε εμείς οι Απόστολοι, να είναι αναθεματισμένος, αφορισμένος, αιωνίως καταδικασμένος. Αυτά λέγει ο Απόστολος Παύλος. Και αναφέρει και συγκεκριμένες περιπτώσεις αφορισμού που έκανε ο Απόστολος Παύλος. Στην εποχή του υπήρξαν αιρετικοί. Υπήρξαν μερικοί αιρετικοί, πολύ ανόητοι άνθρωποι, οι οποίοι τι έλεγαν? Ότι η Ανάσταση των νεκρών ήδη έγινε. Είναι μια εξωφρενική δηλαδή αίρεση. Ισχυρίζονταν ότι η Ανάσταση των νεκρών ήδη εγένετο. Και ο Απόστολος ταράχτηκε από αυτή την αίρεση, ο Απόστολος Παύλος, και τους αφόρησε, τους απέκοψε από την Εκκλησία και από τη Χάρη και τους παρέδωκε στο Σατανά για να παιδεύονται, λέει, για να μην βλασφημούν, δηλαδή να βασανίζονται. Γιατί ένας που παραδίδεται στο Σατανά και δαιμονίζεται, βασανίζεται. Ο Σατανάς είναι μεγαλύτερος τύραννος. Έχω φρικτές περιπτώσεις δαιμονισμένων ανθρώπων και ξέρω πόσο φοβερά ο Σατανάς βασανίζει τα θύματα του. Τους παρέδωκε ο Παύλος αυτούς τους αιρετικούς, τον Ημένεο, τον Αλέξανδρο, αναφέρει ονομαστικός αιρετικούς που έλεγαν αυτή την εξωφρενική αίρεση και ανέτρεπαν την πίστη πολλών, παρέσυραν πολλούς και ανέτρεπαν την πίστη τους, και τους παρέδωκε στον Σατανά να βασανίζονται παιδαγωγικώς για να παιδευθούν, να μάθουν να μην βλαστημούν, να διορθωθούν και να πάψουν να λένε βλάσιμα αιρετικά πράγματα. Δηλαδή αν αυτοί οι βασανιζόμενοι από τα δαιμόνια μετανοούσαν, κατόπιν επανήρχοντο έδειχνε έλεος ο Θεός και γίνονταν πάλι δεκτοί στην Εκκλησία ως μέλη της Εκκλησίας. Στις ημέρες μας, κύριε Σωτρόπουλε, δηλαδή ο αφορισμός έχει παιδαγωγικό χαρακτήρα. Στις ημέρες μας, κύριε Σωτρόπουλε, που είναι τόσοι πολλοί αιρετικοί και δεν έχουν μία πλάνη όπως είχε ο Ημένιος και ο Αλέξανδρος,
αλλά έχουν και περισσότερες και σοβαρότερες. Και πολύ σοβαρότερες πλάνες. Χρησιμοποιείτε αυτό το φοβερό όπλο στην εκκλησία, εσύ κούντομαι που λέμε και σκουριάσει μέσα στις αποθήκες, ας πούμε τη φράση. Πολύ καλά το εκφράζετε. Είναι πραγματικώς αυτό το όπλο, ο αφορισμός είναι το έσχατο όπλο της εκκλησίας, το φοβερότερο όπλο της εκκλησίας, όπως είναι η ατομική βόμβα, η πυρηνική ενέργεια. Και δεν υπάρχουν μόνο πάμπολοι αιρετικοί στις ημέρες μας, αλλά και άλλοι ασεβείς. Προτού όμως αναφερθούμε στη χρήση του όπλου αυτού στις ημέρες μας, θέλω ακόμη να αναφέρω ότι ο Παύλος αφόρησε από την Εκκλησία και ένα άλλο πρόσωπο, όχι για λόγους πίστεως, αλλά για λόγους ηθικής συμπεριφοράς. Τον αιμομίκτη της ακριβώς. Εκκλησίας Κορίνθου. Ένας χριστιανός της Κορίνθου διέπραξε ιδεχθέστατο αμάρτημα σεξουαλικής φύσεως. Αμάρτησε με την μητριά του. Έφρυξε ο Απόστολος όταν πληροφορήθηκε αυτή την παρεκτροπή και τον παρέδωκε στον Σατανά. Τον απέκοψε από την Εκκλησία και την χάρη και τον παρέδωκε στον Σατανά. Ισόλεθρον της σαρκός ή να το πνεύμα αυτού σωθεί εν τη ημέρα της Κρίσεως. Δηλαδή να τον βασανίζει ο Σατανάς στο σώμα για να μετανοήσει και να σωθεί το πνεύμα του την ημέρα της Κρίσεως. Το πνεύμα το δικό του και όχι της Εκκλησίας όπως διαστραμμένα διδάσκουν οι χριστιανοί σε αυτό το εδάφιο. Λοιπόν, ασφαλώς λέει να σωθεί το πνεύμα αυτού. Έχει σώμα ο άνθρωπος και έχει και πνεύμα. Βασανιζόταν η σάρκα το σώμα για να σωθεί το πνεύμα, η ψυχή κατά την ημέρα της Κρίσεως. Και είχε αποτέλεσμα αυτός ο αφορισμός. Μετανόησε ο ημωμίκτης και κατόπιν ο Παύλος του έδειξε αγάπη και έγραψε και τους Κορινθίους «Κυρώσατε εις αυτόν αγάπη να του δείξετε αγάπη ή να μην υπό της περισσοτέρας λύπης καταποθεί ότι ούτως». Μήπως η μεγάλη λύπη, η μεγάλη θλίψη τον οδηγήσει σε απελπισία. Λοιπόν και στην αιώνια απώλεια. Μάλιστα. Σήμερα υπάρχουν πάμπολοι αιρετικοί. Το μεγαλύτερο μέρος του χριστιανικού κόσμου τελεί στην αίρεση. Τι είναι, έξω από την Ορθοδοξία, όλοι είναι, όλοι είναι αιρετικοί. Μία είναι η Εκκλησία, μία είναι η αλήθεια, μία είναι αληθινή πίστη, η Ορθοδοξία, η συνέχεια της αρχαίας Εκκλησίας των 8ων αιώνων, όλα τα άλλα όσα είναι έξω από την Ορθοδοξία και φέρουν χριστιανικό όνομα είναι αιρέσεις. Επίσης υπάρχουν πολλοί άλλοι μεγάλοι ασεβείς, όπως εσχροί, χυδαίοι, βλάσφημοι, λογοτέχνες και άλλοι συγγραφείς οι οποίοι βλασφημούν το όνομα του Χριστού με όσα γράφουν. Γιατί δεν αφορούν και στον τρόπο. Λοιπόν, δηλαδή. Επίσης υπάρχουν μασόνοι, σκοτεινά πρόσωπα. Τώρα, γιατί δεν αφορούν τα μεγάλη ασεβείς. Παραγωγή και προαγωγή. Παραγωγή ανηθίκων έργων, σκανδαλοδεστάτων έργων και σατανικοί άνθρωποι, σατανιστές όλων των ειδών οι ασεβείς και σκανδαλοποιεί με τρομερές αμαρτίες που κατασκανδαλίζουν το λαό, με μεγάλες ασέβειες που γίνονται παγκόσμια σκάνδαλα θα έλεγα. Και βλέπουμε ότι η Εκκλησία δυστυχώς στις ημέρες μας δεν κάνει χρήση αυτού του τρομερού όπλου να φέρει σε συνέστηση αιρετικούς και ασεβείς. Ούτε τους ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά αφόρησε η Εκκλησία. Ούτε ένα μασόνο αφόρησε, ούτε τον περιβόητο Καζατζάκη αφόρησε, ούτε σατανιστάς, ούτε αυτούς παρουσιάζουν τα φοβερά πορνογραφικά έργα, περιοδικά, βιβλία και λοιπά. Λοιπόν, αυτούς δεν τους αφόρησε η διοικούσα Εκκλησία. Γιατί? Διότι είναι κατά κόσμον ισχυρή, διότι η Εκκλησία η διοικούσα είναι άτολμη, δεν τολμάει να αφορήσει τέτοια πρόσωπα, διότι οι δημοσιογράφοι θα στραφούν εναντίον τους, άλλοι ισχυροί παράγοντες της κοινωνίας θα στραφούν εναντίον τους και δεν έχουν την τόλμη να αφορήσουν ένα ισχυρό, ένα ισχυρό της ημέρας, ασφαλώς, ένα ισχυρό της ημέρας δεν έχουν το θάρρος και την τόλμη να αφορήσουν. Και αφόρησαν τον υποφαινόμενο.
Εσάς γιατί σας αφορούσε? Ακριβώς. Διότι δεν είμαι ισχυρός της ημέρας. Ένας λόγος είναι αυτός. Εγώ είμαι ένας ταπεινός θεολόγος του 20ου αιώνα. Να εκφραστώ έτσι, δεν μου αρέσει, αγαπητοί τηλεθεατές, να περιαυτολογώ, να μιλάω για τον εαυτό μου. Λοιπόν, αν περιαυτολογεί κανείς, ομοιάζει με τον Φαρισαίο που καταδίκασε ο Κύριος, διότι μιλούσε για τον εαυτό του και επενούσε τον εαυτό του. Αλλά αυτή τη φορά θα περιαυτολογήσω. Είναι ανάγκη να περιαυτολογήσω. Σαν τον Απόστολο Παύλο, όταν δέχτηκε τα πειρά ψευδαδέλφων. Ο Απόστολος Παύλος ακριβώς όταν δέχτηκε τα πειρά των ψευδαδέλφων, όταν υπονόμευαν το αποστολικό του κύρος, τον παρουσίαζαν σαν ψευδαπόστολο και υπονόμευαν το αποστολικό του έργο, τότε ο Παύλος μίλησε για τον εαυτό του και είπε «Γέγονα άφρον καυχόμενος, ημείς με εναγκάσατε». Λοιπόν, έγινα άφρον με τον ακαυχόμε, αλλά εσείς με αναγκάσατε, είπε ο μεγάλος Απόστολος. Θα πω λίγα πράγματα για το πρόσωπό μου. Εγώ είμαι παιδί του πτωχού λαού. Γεννήθηκα σε ένα ορεινό χωριό της Ναυπακτίας. Η ορεινή Ναυπακτία είναι μόνο βράχη, τίποτε άλλο. Αλλά βγάζει ανθρώπους φιλοτίμος. Ο πατέρας μου είναι ένας ήρωας του πολέμου και της ζωής. Ζει ακόμη, είναι 98 ετών. Πολέμησε 7 χρόνια για την πατρίδα. Έφτασε μέχρι έξω από την Άγκυρα. Δημιούργησε πολυμελή οικογένεια. Έφερε στον κόσμο 8 παιδιά, 2 πέθαναν μικρά, 6 επιζήσαμε. Εγώ ήμουν αριστούχος μαθητής και στο δημοτικό και στο γυμνάσιο με βραβεία. Και όταν τελείωσα το γυμνάσιο της Ναυπάκτου, όλοι οι καθηγητές, συγγενείς, φίλοι με προέτρεπαν να σπουδάσω μία από τις προσοδοφόρες επιστήμες. Είτε να γίνω γιατρός, είτε μηχανικός, είτε δικηγόρος, για να κερδίζω πολλά χρήματα να παντρέψω τις αδερφές μου, 4 αδερφές. Και είχα και μητέρα άρρωστη με πολυχρόνια ασθένεια. Όχι, είπα, δεν θα σπουδάσω καμία από αυτές τις επιστήμες. Από μικρό παιδί είχα κλείσει προς την εκκλησία, προς τη θρησκεία, προς τη θεολογία, την ιερά επιστήμη και σπούδασα θεολογία. Μπήκα πρώτος στη θεολογία με βαθμό που δεν είχε εισαχθεί κανείς μέχρι τότε και αρίστευσα όλα τα έτη και πήρα με άριστα το πτυχίο, πήρα και δεύτερο πτυχίο, το πτυχίο της φιλοσοφίας και τα δύο πτυχία τα έθεσα στην υπηρεσία της Εκκλησίας. Δεν αποδέχτηκα διορισμό ούτε ως θεολόγος ούτε ως φιλόλογος καθηγητής. Δεν επιζήτησα μισθό, δεν επιζήτησα σύνταξη, δεν επιζήτησα και κανένα κοσμιωτικό αξίωμα. Μπορούσα να γίνω και καθηγητής πανεπιστημίου και άλλες θέσεις να καταλάβω, διότι ήμουν αριστούχος. Ντρέπομαι που περιαυτολογώ, αλλά είναι ανάγκη, διότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο, όταν καταδίκασε με την εσχάτη των ποινών ένα θεολόγο, ένα ιεραποστολικό πρόσωπο, δεν σκέφτηκε τίποτε από όλα αυτά. Σπούδασα δε με αιματηρές οικονομίες, διότι ο πατέρας μου δεν είχε κανένα πόρο ζωής, ένας χτίστης ήταν, ένας φρεατορίχος, έπαιρνε το μυστρί και το σφυρί και άρχιζε από το πρωί να εργάζεται μέχρι τη δύση του ηλίου, με διακοπή μισή ώρα το μεσημέρι να φάει κάτι. Έπαιρνε το ημερομισθό του, ψώνιζε, έτρωγε η οικογένεια και έλεγε «Σήμερα εργαστήκαμε, πήραμε το μισθό μας, ψωνίσαμε, φάγαμε, να είναι δοξασμένος ο Θεός, αύριο θα ξαναεργαστούμε, θα ξαναψωνίσουμε και θα ξαναφάγουμε». Λοιπόν, όταν πήρα το πτυχίο της θεολογίας, άρχισα να κηρύττω. Δεν αποδέχτηκα, επαναλαμβάνω, καμία θέση, κανένα διορισμό, δεν επιδίωξα μισθούς και συντάξεις. Κηρύττω το Ευαγγέλιο 35-40 περίπου χρόνια. Κηρύττω στην Ελλάδα, στην Αθήνα, στις επαρχίες και κηρύττω και στο εξωτερικό, από την Αμερική μέχρι την μακρινή Αυστραλία. Κηρύττω ορθόδοξα, κηρύττω τα μεγαλεία της Ορθοδόξου Εκκλησίας και καταπολεμώ με όλο το ιερό πάθος της ψυχής μου τις αιρέσεις
που κατακλείζουν την πατρίδα και τον κόσμο και κάνουν θράψη και πολλούς έχουν κλονίσει και έχουν παρασύρει. Και επερίμενα για όλα αυτά τα πράγματα μια ευαρέσκεια τουλάχιστον από τη διοικούσα εκκλησία, η οποία παρασημοφορεί απίστους μασόνους, πλουσίους, εφοπλιστάς που δεν πατούν ποτέ στην εκκλησία. Έχει ο Πατριάρχης μας παρασημοφορήσει τέτοια πρόσωπα, ισχυρά πρόσωπα οικονομικώς, λοιπόν, που δεν πατούν ποτέ στην εκκλησία, εφοπλιστάς, μασόνους και άλλους πλουτοκράτες. Και ένα πτωχαδάκι που κηρύττει το Ευαγγέλιο και την Ορθοδοξία, το αφόρησε. Συνεκάλεσε αυτή την λεγόμενη μίσθωνα και υπερτελή σύνοδο και αντί του μάνα του προσέφερε χολήν. Έτσι συμπεριφέρθηκε η διοικούσα εκκλησία, όχι ως μητέρα εκκλησία, αλλά ως κακή μητριά απέναντί μου. Εκδηλώνω όλη αυτή την πικρία της ψυχής μου, διότι επαναλαμβάνω, ο αφορισμός είναι η φοβερότερη ποινή η οποία δύναται να επιβληθεί σε μέλος της εκκλησίας. Είναι με προεκτάσεις στην απέραντη αιωνιότητα. Είναι πνευματικός θάνατος, είναι αιωνία κόλασης ένας αφορισμός, εάν όμως είναι δίκαιος αφορισμός. Και κύριε Σωτρόπουλε, με ποια αιτιολογία όμως σας αφόρησαν? Γιατί ασφαλώς θα υπάρχει κάποια αιτιολογία, δεν μπορεί τελείως... Δεν υπάρχει συγκεκριμένη αιτιολογία στο κείμενο της αποφάσεως της λεγόμενης μίζωνος και υπερτελής συνόδου. Όταν δεν έχουν συγκεκριμένους και πραγματικούς λόγους, κάνουν διατυπώσεις, αοριστολογίες και γενικότητες. Με αφόρησε, γράφει η απόφαση, μια απόφαση που δεν φέρνει ούτε σφραγίδα, ούτε υπογραφή και ούτε μου κοινοποιήθηκε. Πώς την πληροφορηθήκατε? Από τις εφημερίδες και από την τηλεόραση και από ανακοινώσεις που έκαναν δύο αρχιεπίσκοποι, οι οποίοι αντιπαθούν τον υποφαινόμενο, γιατί έχει πει μερικές πικρές αλήθειες κατά καιρούς. Λοιπόν, αλλά ξέρω τι εννοούν κάτω από την αοριστολογία τους. Γράφουν στην απόβασή τους ότι αφορίζουν και αποκόπτουν από την εκκλησία των λαϊκών Νικόλαων Σωτηρόπουλων. Ούτε τη θεολογική μου ιδιότητα δεν αναφέρουν. Μου θυμίζουν τους φαρισαίους που λέγανε αυτός και δεν λέγανε κανόνα. Ναι, αυτός και αυτός και αυτός. Λοιπόν, εκφράζονταν με εσχάτη περιφρόνηση και υποτίμηση. Δεν αναφέρουν ούτε τη θεολογική μου ιδιότητα. Λοιπόν, αφορίζομαι, λέει, και αποκόπτομαι από το σώμα της Εκκλησίας τον λαϊκό Νικόλαον Σωτηρόπουλον. Για ποιο λόγο? Διότι λένε, δια την φθοροποιών και σκανδαλοποιών δραστηριότητά τους απέναντι της Εκκλησίας της Ελλάδος και απέναντι της Εκκλησίας της Αυστραλίας. Και τι εννοούν? Ότι εδώ στην Ελλάδα υποστηρίξαμε το δίκαιο των 12 Μητροπολιτών, οι οποίοι την εποχή της δικτατορίας εκθρονίστηκαν χωρίς αιτία, χωρίς δίκη και χωρίς απολογία. Οι οποίοι δικαιώθηκαν επανειλημμένως από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Και δικαιώθηκαν με 30 σχεδόν αποφάσεις από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Έτσι είμαστε πλασμένοι, να υποστηρίζουμε το δίκαιο. Αλλά το δίκαιο. Δεν ήταν αριστεί όμως αυτή η. Το αισθανόμαστε έντονα και το δίκαιο δεν το υποστηρίζουμε μόνο όταν το βλέπουμε σε τιμίους εργάτες της Εκκλησίας όπως είναι οι 12 Μητροπολίτες, αλλά και σε εχθρούς μας προσωπικούς. Εάν βλέπαμε το μεγάλο άδικο, θα υποστηρίζαμε το δίκαιο. Θα τους υποστηρίζαμε. Και εχθροί μας, εάν είναι οι αδικούμενοι, προσωπικοί μας εχθροί, θα τους υποστηρίζαμε. Λοιπόν, και στην Αυστραλία, διότι δεν αναγνωρίσαμε τις καθαιρέσεις των κληρικών του Πατριαρχείου των Ιεροσολύμων. Διότι η Μίζων και Περτελή Σύνοδος κατά την πρώτη συνεδρία φάση της καθήρισε αναρμοδίως κληρικούς ξένης δικαιοδοσίας του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και αναπολογεί τους χωρίς να τους καλέσει σε απολογία. Καθήρισε 2 επισκόπους και 4 ιερείς. Αυτά τα πράγματα είναι
αντικανονικά. Είναι απαράδεκτα, είναι εξωφρενικά να σε καθερούν αναρμοδίως και χωρίς να σε καλέσουν σε απολογία. Ακόμα και ο Στάλιν με τα περίφημα δικαστήρια που έκανε κυκλισμένο των θερών τους καλούσε σε απολογία. Έστω και τυπικός. Τηρούσαν και τους τύπους και δικτάτορες μεγάλοι. Τηρούσαν τους τύπους. Αλλά ο σπουδαιότερος λόγος, κύριε Ζόγα και αγαπητοί τηλεθεατές, για τον οποίο η λεγόμενη μείζων και υπερτελή σύνοδος με αφόρησε, είναι διότι ήλεγξα με ιερό πάθος ένα πλήθος από αιρέσεις και βλασφημίες του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Στυλιανού. Ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Στυλιανός γυμνεί κεφαλή ολοφάνερα και προκλητικότατα κήρυξε τρομερές φρικτές αιρέσεις. Έγραψε ημέρα Χριστούγεννα του 1988 και δημοσίευσε στο περιοδικό της Αρχιεπισκοπής του και έγραψε σε γραπτό εγκύκλιο κήρυγμα που διαβάστηκε στους ναούς της Αυστραλίας, δεν το διάβασαν μόνο 2-3 ιερείς με συνείδηση. Τι έγραψε και τι κήρυξε ημέρα Χριστούγεννα του 88. Ότι ο Χριστός ήταν αμαρτωλός. Ότι ο Χριστός ήταν αμαρτωλός. Επιλέξει έγραψε και μπορεί κανεί να το δει στο τεύχος του Δεκεμβρίου του 1988 του περιοδικού της Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας Φωνή της Ορθοδοξίας. Τι έγραψε. Όποιος νομίζει ότι η ανθρώπινη φύση του Χριστού έπεσε από τον ουρανό τέλεια και αναμάρτητη, αυτός δεν μπορεί να καταλάβει το βαθμό της κενώσεως, της ταπεινώσεως που υπέστη ο Θεός λόγος με το να γίνει άνθρωπος. Όποιος νομίζει ότι ο Χριστός ήρθε στον κόσμο τέλειος και αναμάρτητος, αυτός δεν καταλαβαίνει, αυτός πλανάται. Κατά τον Αυστραλίας ο Χριστός ήρθε στον κόσμο ατελής και αμαρτωλός. Και ότι σιγά σιγά ο Χριστός έγινε καλός. Αρχικώς ήταν αμαρτωλός, αγωνίστηκε, λέει επίσης σε αυτό το κήρυγμα, ο Αυστραλίας Τηλιανός, αγωνίστηκε ο Χριστός, έκανε σκληρό αγώνα μεταξύ των δύο φύσεών του και θέλησεών του και έτσι κατέκτησε βήμα προς βήμα την αναμαρτησία. Αρχικώς ήταν αμαρτωλός κατά τον Στυλιανό. Άμα πούμε ότι ο Χριστός είναι αμαρτωλός, λέμε τη φρικτότερη βλασφημία, διότι αν ο Χριστός ήταν αμαρτωλός, δεν σώζεται κανείς, δεν είναι σωτήρας. Χρειάζεται και ο Χριστός σωτηρία και δεν είναι σωτήρας της ανθρωπότητας. Ο Χριστός, οι γραφές διδάσκουν ότι είναι αναμάρτητος, οι πατέρες δογμάτισαν ότι είναι αναμάρτητος εξάκρας συλλήψεως και ότι καμιά ηθική πρόοδο δεν είχε ο Χριστός, ήταν τέλειος, ηθικός, εξ αρχής, Άγιος και Πανάγιος. Και απαναγιώτατος. Απλά κύριε Σωτρόπουλε, διορθώνουν και την Αγία Γραφή και τους πατέρες διορθώνουν οι Αυστραλίες. Γι' αυτό τα πει αίρεσες και γι' αυτό είπε ο Παύλος, όποιος δεν αντίθεται από τη Γραφή, ανάθεμα έστω, να είναι αναθεματισμένος. Επίσης, αυτό το έργο του Καζαντζάκη, ο τελευταίος πειρασμός, το πιο βλάσφημο έργο, το πιο χυδαίο έργο για τον Χριστό που γράφτηκε στη διαδρομή 20 αιώνων χριστιανικής ιστορίας, αυτό το έργο που παρουσιάζει τον Χριστό ως πόρνο με δαιμόνιο πορνείας από την παιδική του ηλικία που ξεστράτησε σε ηλικία 4 ετών τη Μαγδαληνή, αυτό το φρικαλαίο έργο που λέει τόσα βλάσφημα πράγματα και παρουσιάζει τον Χριστό και ως αιωσφόρο, αυτό το βλάσφημο έργο ο Αυστραλίας είπε σε ομιλία του από ραδιόφωνο στην Αυστραλία, είναι μαγνητοφωνημένη ομιλία, ότι δεν τον σκανδάλισε, δεν τον προκάλεσε αγανάκτηση, αντίθετα τον προκάλεσε έντονη εντύπωση. Είναι ένα ζωντανό, πολύ ζωντανό κείμενο που παρουσιάζει την τελείως ανθρώπινη φύση του Χριστού. Αυτές είναι οι φράσεις του Στυλιανού Αυστραλίας. Ότι ο Χριστός δηλαδή σαν άνθρωπος είναι όπως τον παρουσίασε ο χυδαίος και βλάσφημος Καζαντζάκης. Αυτός ο μηδενιστής που είπε στον τάφο του να γράψουν, δεν πιστεύω τίποτε, δεν ελπίζω τίποτε, είμαι ελεύθερος. Αυτό το έργο, όπως ξέρετε, όπως ξέρουν οι αγαπητοί τηλεθεατές, έγινε φιλμ από τον ασεβή σκηνοθέτη, τον Ιταλό σκηνοθέτη, τον Σκορτσέζε, και αυτό το φιλμ σε μια συζήτηση
είμαι ετεροδόξος και αλλοθρήσκος από το δεύτερο κανάλι της Αυστραλίας. Η συζήτηση βρίσκεται σε βιντεοκασέτα. Αυτό το έργο, το Σκορτσέζε Καραζάκη, ο τελευταίος πειρασμός, που παρουσιάζει τον Χριστό ως ανήθικο, ενώ ξένοι ετερόδοξοι το καταδίκασαν ως βλάσιμο, ο Αυστραλίας Τηλιανός το επίνεσε και είπε «Δεν περιέχει καμία βλασφημία». Μάλιστα. «Δεν περιέχει καμία βλασφημία». Κύριε Στοτρόπουλε, ο μεν Αυστραλίας κύριος Τηλιανός παραμένει ακλόνητος όμως αρχιεπίσκοπος στην Αυστραλία, εσείς όμως αφοριστήκατε. Έτσι είναι, διότι ο Αυστραλίας είναι κοσμικά πανίσχυρος, ενώ ο Στοτρόπουλος είναι ένα πτωχαλάκι, ένας ταπεινός θεολόγος, άσημος. Δεν είναι ούτε καθηγητής πανεπιστημίου, ούτε ακαδημαϊκός, ούτε δεσπότης, ούτε πατριάρχης. Είναι έγκυρος. Ούτε μασόνος. Ο αφορισμός αυτός, κύριε Στοτρόπουλε, είναι έγκυρος. Ποια είναι, όπως λέει ο λαός. Αλλά δεν τελειώσαμε, κύριε Ζόγα, τις βλασφημίες του Στυλιανού. Έχουμε κι άλλες. Βεβαίως έχουμε κι άλλες βλασφημίες. Είπε ότι το να λέμε εμείς οι Ορθόδοξοι ότι έχουμε την αλήθεια, αυτό είναι υπεροψία. Δεν λέω ότι είναι ομολογία πίστεως. Λέω ότι είναι υπεροψία, υπερηφάνεια να λέμε ότι έχουμε εμείς οι Ορθόδοξοι την αλήθεια. Φαίνεται για τον κύριο Στυλιανό της Αυστραλίας, ταπείνωση θα ήταν να λέμε ότι εμείς οι Ορθόδοξοι έχουμε το ψέμα, την πλάνη, την αίρεση. Δηλαδή πράγματα εξωφρενικά. Προετών από τον Μπάρι της Ιταλίας, όπου γινόταν ο διάλογος μεταξύ Ορθοδόξων και Παπικών, δήλωσε ότι η Ορθοδοξία και ο Ρωμαιοκαθολικισμός, δηλαδή Παπισμός, είναι μία εκκλησία. Κάτι τέτοιο, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Στοτρόπουλε, έγινε και τώρα, πέρυσι, στην Ελλάδα. Μάλιστα, στον Ιούνιο, στο Λίβανο, στον Πάλαμαν του Λιβάνου, έγινε συνέδριο Ορθοδόξων και Παπικών. Στα πλαίσια του διαλόγου μεταξύ Ορθοδόξων και Παπικών, και σε αυτό το διάλογο εκπροσωπούνταν 9 από τις 15 Ορθόδοξες Εκκλησίες, οι περισσότερες Ορθόδοξες Εκκλησίες. Και πρόεδρος της Επιτροπής των Ορθοδόξων ήταν ο Στυλιανός Αυστραλίας. Έβαλαν το λίγο να φυλάξει τα πρόβατα. Εκπρόσωπος και του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Και τι απεφάνθησαν σε αυτό το συνέδριο στο Λίβανο οι Ορθόδοξοι μαζί με τους Παπικούς. Ότι όσα εμπιστεύτηκε ο Χριστός στην Εκκλησία Του, πίστης, μυστήρια, αποστολική διαδοχή των Επισκόπων, δεν αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία καμιάς Εκκλησίας, ανήκουν σε όλες τις Εκκλησίες και στην Καθολική, αυτή την αναφέρουν πρώτη, και στην Ορθόδοξη και στην Ονία, γιατί όχι και στις άλλες, στις Προτεσταντικές Εκκλησίες. Δηλαδή, οι Ορθόδοξοι που υπέγραψαν αυτή τη Συμφωνία του Λιβάνου αρνήθηκαν την μοναδικότητα της Ορθοδοξίας ως Εκκλησίας. Είναι δηλαδή η φρικτότερη απόφαση και απόφανση που έγινε μέχρι τώρα δεν εν σχέση με τους αιρετικούς. Δεν είδαμε αντιδράσεις. Δηλαδή, σύμφωνα με αυτή την απόφαση πρέπει να πάψουμε να λέμε πιστεύουμε και εις μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία και να λέμε πιστεύουμε σε πολλές Άγιες Καθολικές και Αποστολικές Εκκλησίες. Είναι σχεδόν μια δεύτερη Φεράρα Φλωρεντία, είναι ένα τεράστιο σκάνδαλο. Το μεγαλύτερο σκάνδαλο των ημερών μας ως προς τα ζητήματα της πίστεως. Μα και εδώ στην Ελλάδα δεν υπήρξαν αντιδράσεις όμως. Δεν τελειώσαμε τις βλασφημίες του Στυλιανού Αυστραλίας. Συνεχίζονται. Αυτός δημοσίευσε στο περιοδικό του άρθρο ενός ψευδοεπιστήμονος που καταλήγει ότι ο Αδάμ κατάγεται από τον πίθηκο. Είναι κτίνος ο άνθρωπος, δεν είναι εικόν και ομοίωμα του Θεού. Το Πάσχα έκαμε στην Αγγλική μια ομιλία, το Πάσχα του προηγουμένου έτους, και λέγει ότι ο άνθρωπος ξεπέρασε τα άλλα ζώα, δηλαδή ότι είναι ζώων και ο άνθρωπος, αλλά ξεπέρασε βιολογικά τα άλλα ζώα, διότι από την κατάσταση της οριζοντίας στάσεως έφτασε στην κατάσταση της ορθίας στάσεως, έγινε ο Homo erectus, ο όρθιος άνθρωπος. Πρώτα δηλαδή ήμασταν όπως τα ζώα, βαδίζαμε με οριζοντία στάση του σώματος και κατόπιν ανορθωθήκαμε, γίναμε όρθιοι. Homo erectus είναι ο όρος των δαρβινιστών που παραδέχονται ότι ο άνθρωπος εξελίχθηκε από τον πίθηκο, είναι ένα εξελιγμένο κτίνος.
Όταν σηκώθηκε κατά τη διάλεξη, επίσης έκανε διάλεξη ο Αυστραλίας στην αίθουσα της Αρχιεπισκοπής στο Σίδνεϊ και υπεστήριξε ότι ο άνθρωπος κατάγεται από τον πίθηκο. Και όταν μία χριστιανή διαμαρτυρήθηκε και είπε «Αυτά που λέτε σεβασμότατη είναι αντίθετα από την Αγία Γραφή». Της είπε έτσι με βάναυστο τρόπο «Κυρά μου κάθεσε κάτω, η Αγία Γραφή είναι ένα μεγάλο παραμύθι». Για όλες αυτές τις βλασφημίες και αιρέσεις υπάρχουν τεκμήρια. Υπάρχουν δημοσιεύματα, υπάρχουν μαγνητοτενίες, υπάρχουν βιντεοκασέτες και υπάρχουν αυτίκοοι και αυτόπτες μάρτυρες. Μάλιστα. Είναι όλα αυτά καταχυρωμένα. Είναι απίστευτα πράγματα. Δυσκολεύονται οι άνθρωποι να πιστέψουν ότι ένας αρχιεπίσκοπος των Ορθοδόξων είπε τέτοια πράγματα. Αλλά εάν λέγαμε ένα μόνο ψέμα, θα ήμασταν, θα σαπίζαμε στις φυλακές. Ο Αυστραλίας είναι φοβερός διώκτης του κηρύγματος. Τρεις φορές πήγαμε στην Αυστραλία. Κινητοποιήθηκε αυτός, η επισκοπή του, οι ιερείς του. Λοιπόν, χρησιμοποίησε εφημερίδες, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, τα πάντα εναντίον μας. Και πολλούς οι οποίοι άκουσαν τα κηρύγματά μας, τους αφόρησε με μικρό αφορισμό. Τους απέκτησε από τη Θεία Κοινωνία, δεν τους κοινωνεί. Επικοινωνεί όμως με αιρετικούς ο ίδιος. Επειδή λοιπόν πηγαίνουμε στην Αυστραλία και κηρύττω με Ορθοδοξία και εναντίον των αιρέσεων και προπάντων επειδή ελέγξαμε τις αιρέσεις του και τις βλασφημίες του, ο δε Φλωρίνης προ 5 ετών υπέβαλε και μήνυση επισήμως στο Πατριαρχείο, διότι ο Αυστραλίας ονόμασε τον Χριστό Αμαρτωλό, παρουσίασε τον Χριστό Αμαρτωλό. Επειδή λοιπόν ελέγξαμε τις αιρέσεις, γι' αυτό επέμεινε στο Πατριαρχείο να αφοριστώ. Και αφορίστηκα. Ήθελε να καθαιρεθεί και ο πνευματικός μας πατέρας και διδάσκαλος, ο Μητροπολίτης Φλωρίνης Αυγουστίνος, αλλά η Σύνοδος δεν τόλμησε να καθαιρέσει τον Φλωρίνης. Αφόρησε εμένα, το θεώρησε σαν μια εύκολη υπόθεση να αφορήσει ένα θεολόγο για να κάνει το χατήρι του παντοδυνάμου κοσμικός δυστυχώς Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Στυλιανού. Είναι έγκυρος όμως αυτός ο αφορισμός, κύριε Σωτρόπουλε? Πιάνει όπως λέει ο λαός? Δεν είναι έγκυρος για πολλούς λόγους και για ουσιαστικούς λόγους, διότι δεν έγινε για καμιά αίρεση, εγώ δεν είμαι αιρετικός. Αν και ο Αυστραλίας είναι, λέει, τόσο μεγάλα ψέματα. Απομένω 3 λεπτά μόνο, κύριε Σωτρόπουλε. Μάλιστα, ώστε εκεί σε μια εφημερίδα του γράφτηκε ότι είμαι αιρεσιάρχης και ροκανίζω τα θεμέλια της Ορθοδοξίας. Ό,τι είναι αυτός δηλαδή, το έγραψε για μένα. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι έγκυρος και δεν πιάνει ο αφορισμός αυτός, διότι και για λόγους ουσιαστικούς και για λόγους τυπικούς. Για ουσιαστικούς λόγους, διότι δεν αφορίστηκα για καμιά άτιμη πράξη, για καμιά αίρεση. Αφορίστηκα διότι ήλεγξα τις αιρέσεις και τις βλασφημίες του Στυλιανού και διότι επέμεινε ο Στυλιανός να αφοριστώ. Αφορίστηκα διότι υπεστήριξα το δίκαιο των 12 Μητροπολιτών και δεν αναγνώρισα τις αντικανονικές και απαράδεκτες καθαιρέσεις των κληρικών του Πατριαρχείου των Ιεροσολύμων. Κυρίως όμως διότι ήλεγξα τις αιρέσεις του Αυστραλίας. Και διαλόγους τυπικούς είναι διότι η Μίσον και η Περτελή Σύνοδος δεν έχει καμιά αρμοδιότητα να με αφορήσει. Εγώ είμαι μέλος της Εκκλησίας της Ελλάδος. Αν θα μπορούσε να με αφορήσει, υπήρχε λόγο να με αφορήσει, θα με αφόρησε ο επίσκοπος της περιοχής που διαμένω ή η ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος, αν συμφωνούσαν κατά τον νόμο τα 2/3 των ιεραρχών. Δηλαδή ο Βαρθολομαίος με τη σύνοδό του έκανε ό,τι ήθελε. Ενήργησε αυθαιρέτως και αναρμοδίως. Επίσης είναι άκυρος διαλόγος τυπικός, διότι δεν με κάλεσαν σε απολογία. Αποκεφαλιστήκατε. Να πω και ένα άλλο λόγο. Αυτοί που μου αφόρησαν, αυτοί είναι άξιοι αφορισμού και αναθεματισμού, διότι είναι οικουμενιστές. Ο Αλεξανδρίας, παραδείγματος χάρη που ήταν μέσα στη σύνοδο που με αφόρησε, αυτός είπε ότι ο Μωάμεθ είναι Απόστολος του Χριστού. Ναι, το σχολιάσω. Αυτός είπε ότι θα ευχαριστηθεί αν η Ορθοδοξία χειροτονήσει γυναίκες. Να μην αναφερθούμε σε άλλα πράγματα και ας μείνουμε σε ένα. Στη συμφωνία του Λιβάνου. Σύμφωνα με τη συμφωνία του Λιβάνου είναι όλοι αυτοί άξιοι καθαιρέσεως και αφορισμού και αναθεματισμού όπως οι αρχαίοι αιρετικοί. Δεν πιάνει ο αφορισμός. Ο Χριστός τι είπε ο Χριστός? Μακάρι όταν σας αφορήσουν οι άνθρωποι για το όνομά μου. Λουκά 6:22.
ο μεγάλος δεσπότης, ο μόνος δεσπότης και Κύριος Ιησούς Χριστός, είπε στους ειδικούς του: «Μακάρι είστε όταν σας διώξουν οι άνθρωποι και όταν σας αφορήσουν ένεκεν του Υιού του ανθρώπου για το όνομά μου, να χαίρετε και να σκυρτάτε εκείνη την ημέρα, είναι πολύς ο μισθός σας στους ουρανούς». Αυτός ο αφορισμός γίνεται boomerang, επιστρέφει σε αυτούς που τον έκαμαν. Γιατί έτσι λέει η Αγία Γραφή, άδικες κατάρες και άδικοι αφορισμοί επιστρέφουν σε αυτούς που τους έκαναν. Αγαπητοί τηλεθεατές, τελειώσαμε. Με την βοήθεια του Θεού θα είμαστε μαζί σας την άλλη Δευτέρα. Θα συνεχίσουμε το ίδιο θέμα, το θέμα του αφορισμού του κ. Σωτρόπου. Καλό βράδυ, ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε.